Περισσότερες από τις μισές ημέρες του χρόνου οι βολιώτες ανέπνεαν το 2022 επιβαρημένο αέρα, ίσως ό,τι αφορά στα επικίνδυνα μικροσωματίδια PM2,5. Αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Green Your Air, που έχει εγκαταστήσει στο πολυοδομικό συγκρότημα του Βόλου 12 μετρητές, οι οποίοι καταγράφουν τις υπερβάσεις στα αερούμενα σωματίδια και όχι μόνο. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, ο ετήσιος μέσος όρος των PM2,5 ήταν το 2022 4,4 φορές πάνω από το προτινόμενο όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εδώ και χρόνια δεν θα έπρεπε να παρατηρούμε μόνο το φαινόμενο, αλλά θα έπρεπε να έχουμε μπει σε διαδικασία λύσεων. Και ίσως, αν θέλετε, γιατί το έχουν υποσχεθεί και αρμόδιοι τα προηγούμενα χρόνια, να το παρατηρούμε και να το παρακολουθούμε με πιο συστηματικό τρόπο. Πέρα από αυτόν τον σπουδαίο τρόπο που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μιλάω για την ανάπτυξη των μετρητών αέριας ρήπανσης που πρέπει να το κάνει η πολιτεία και η περιφέρεια. Είχαν υποσχεθεί τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς ακόμη έχουμε μείνει με τον ένα μετρητή, να μετρούμε εκτός από τα PM2,5, να μετρούμε και άλλα στοιχεία επιβαρυντικά στην ατμόσφαιρα. Δεν έχει γίνει. Ελπίζουμε η νέα περιφερειακή αρχή να το εφαρμόσει, γιατί το εξήγηλε και ο νέος περιφερειάρχης. Σύμφωνα με την έκθεση της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπό τον καθηγητή Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη και τον αναπληρωτή καθηγητή Γιώργο Ζαχαρίδη, τις 196 από τις 365 ημέρες του 2022, δηλαδή ποσοστό 53,8% του χρόνου, τα μικροσωματίδια PM2,5 ήταν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, ενώ τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο, σχεδόν όλες τις ημέρες είχαμε υπερβάσεις 2 και 3 φορές πάνω από το όριο. Άνθρωποι με καρδιακά νοσήματα, με αναπνευστικά νοσήματα, διαβάζοντας το τις μισές μέρες του χρόνου η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν δεν είναι κατάλληλη, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να μην εκτίθενται όταν άντως ας μία ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη. Βέβαια αυτό δεν θα πρέπει να επαφίεται μόνο στο τι βλέπουν ή βλέπει ο καθένας ή αισθάνεται ή μυρίζει. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το δίκτυο μετρητών, το οποίο να ειδοποιεί τους πολίτες ότι έχουμε υπέρβαση στα στοιχεία της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και να μένουν στο σπίτι, να παραμένουν μέσα και να μην εκτίθενται. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον η ατμοσφαιρική ρήπανση εδώ και μερικά χρόνια είναι καταγεγραμμένος και επίσημα επιβαρυντικός παράγοντας για την ανθρώπινη υγεία και για αγκιακά, είτε εγκεφαλικά είτε εμφράγματα. Ακόμη και το καλοκαίρι η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέγραψε υπερβάσεις, ενώ σε ό,τι αφορά στα προηγούμενα 3 χρόνια η μέση ετήσια όρη στα PM2,5 ήταν σταθερά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο από 5 έως και 7 φορές. Πραγματικά ο Βόλος έχει πρόβλημα και δεν το λέμε για να δυσφημίσουμε την πόλη. Αν δυσφημίζεται η πόλη σε αυτό το τομέα, δυσφημίζεται από το πρόβλημα. Απλώς το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Έτσι. Και αυτό γιατί πραγματικά υπάρχει επιβάρυνση στην ανθρώπινη υγεία. Έχει αποδειχθεί μάλιστα και από τη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όταν έχουμε αύξηση της επιβάρυνσης ατμόσφαιρας, υπάρχουν και αυξημένες εισαγωγές στο νοσοκομείο του Βόλου και επιπτώσεις στην υγεία και θανατηφόρα περιστατικά υπάρχουν.